23χρονος Αλβανός Μαριόν Αγιάζη κρύβει το πρόσωπό του ενώ οι αστυνομικοί τον οδηγούν στα κρατητήρια. Γιατί το έκανε, θα μας πεις? Για τρία μερόνυχτα ο 23χρονος κρατούσε τη 13χρονη κοπέλα σε αυτή τη δύσβατη περιοχή στο όρος Παγκαίο. Η κάμερα του Α βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή τη σύλληψη του 23χρονου Αλβανού, ο οποίος μέσω Facebook είχε πείσει το κορίτσι να τον ακολουθήσει. Η 13χρονη βρέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην ίδια δασική περιοχή, κοντά στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Έφτασα στην Θεσσαλονίκη με λεωφορείο και από εκεί στην Καβάλα και συναντήθηκα με τον Μάριο. Τις δύο πρώτες ημέρες μείναμε σε μια καλύβα στο βουνό και μετά στο δάσος. Πήραμε φαγητό από ένα ποιμνιοστάσιο. Δεν είχε σωματικές βλάβες, ήταν κουρασμένο, ταλαιπωρημένο. Φροντίσαμε να πληθεί να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί. Η 13χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας από χθες και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα. Έγιναν οι απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και είναι καλά στην υγεία της. Φέρει μόνο μερικές αμοιχές στα πόδια από την περιπλάνησή της στο βουνό. 23χρονος Αλβανός με τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο. Είχε παραπλανήσει την ανήλικη. Της παρουσιαζόταν σαν DJ, παρέσυρε την ανήλικη με υποσχέσεις για μεγάλη ζωή, ενώ αίσθηση προκαλούν οι φωτογραφίες του με μια βαλίτσα δολάρια και ένα μαχαίρι στο χέρι. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοριτσιού. Ακόμα και τώρα η 13χρονη δείχνει να μην έχει αντιληφθεί τους κινδύνους που αντιμετώπισε. Οι αρχές ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο 23χρονος να διαφύγει στην Αλβανία με το κορίτσι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από ένα τουλάχιστον χρόνο στο Facebook. Με μηνύματά του την Πρωτομαγιά, ο 23χρονος δεν κρύβει ότι την έχει πείσει να τον ακολουθήσει, χωρίς καμία αναστολή. Υποσχόταν ταξίδια πέρα και από το φεγγάρι, σε μια ανήλικη. Εγώ θα σε πάω πιο μακριά από το φεγγάρι. Θα μείνουμε για πάντα εκεί μαζί. Ναι, να είμαι απλά μαζί σου. Σε αγαπάω, αδελφή. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Και μαζί μου είναι ευτυχισμένη και εννοείται πως δεν θα το μετανιώσει. Κυριακή 26 Μαΐου 13χρονη εγκατέλειψε το σπίτι της. Η μητέρα της δήλωσε την εξαφάνιση. Ένας φίλος του 23χρονου βοήθησε την ανήλικη να ταξιδέψει από την Αθήνα προς την Καβάλα. Δευτέρα 27 Μαΐου μια κλήση της 13χρονης προς φίλη της στην Αθήνα βοήθησε τους αστυνομικούς να εντοπίσουν μέσω του κινητού της ότι βρισκόταν στην Καβάλα. Καταλάβαμε ότι κινούνται στην περιοχή Λουτρά Ελευθερών, όπου αυτό μας το πιστοποίησε και ο πρώην εργοδότης του 23χρονου Αλβανού. Η Δετάρτη σημαίνει Amber Alert και το πρόσωπο του κοριτσιού μαζί με αυτό του 23χρονου εμφανίζονται παντού. Ο κτηνοτρόφος από τον οποίο ζήτησαν φαγητό στο Παγκαίο τους αναγνωρίζει και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο κλειός φύγει. Ο κτηνοτρόφος, τον οποίο εργαζόταν στο παρελθόν ο 23χρονος, τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε πως θα τον βοηθήσει δίνοντας του φαγητό. Ειδοποίησε τις αρχές και οι αστυνομικοί έστησαν ενέδρα. Το κορίτσι βρέθηκε χτες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Παρακολουθούσαμε τον 23χρονο και όταν έφτασε στο κορίτσι κοντά, κατάλαβε την παρουσία τη δικιά μας και διέφυγε μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ο 23χρονος εντοπίστηκε μετά από 12 ώρες. Οι αστυνομικοί το συνέλαβαν. Χωρίς ίχνος μεταμέλειας, ο 23χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία της αρπαγής ανήλικης, τους είπε ότι θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για το κορίτσι. Εγώ ήθελα να παραδοθούμε νωρίτερα, αλλά δεν με άφηνε η Χριστίνα. Έκλαιγε και με παρακαλούσε να φύγουμε μαζί. Ένα παιδί 12-13 χρονών δεν είναι δυνατόν να έχει σχέσεις και να το επηρεάζει μέσα από το Facebook σε διαδικασίες τέτοιες. Ο κτηνοτρόφος που βοήθησε τις αρχές μίλησε στον Α το μεσημέρι, έχοντας δίπλα του τον 23χρονο Αλβανό λίγα λεπτά πριν αυτό συλληφθεί από τους αστυνομικούς. Πήρα και το παιδί, το έχω και τον Μαριόν, τον έχω δηλαδή, θα τον παραδώσω. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα τώρα από την υπόθεση. Μαζί μου είναι η Ρο Καριοφίλη και να ξεκινήσουμε η Ρο με το ταξίδι αυτού του παιδιού από το σπίτι του στα Σπάτα ως την Καβάλα όπου και συνάντησε τον Αλβανό. Ακριβώς, ένα 13χρονο παιδί το οποίο δεν έχει ξανακάνει ένα τέτοιο ταξίδι μόνο του. Διέσχιζε λοιπόν τη μισή Ελλάδα για να φτάσει από την Αθήνα μέχρι την Καβάλα ολομόναχο, αλλάζοντας λεωφορεία, μιλώντας πάντα στο κινητό με τον 23χρονο από την Αλβανία, ο οποίος και το καθοδηγούσε. Και με το που έφτασε λοιπόν στην Καβάλα, αμέσως ανέβηκαν στο
στο βουνό, γιατί αυτή την περιοχή ήξερε ο 23χρονος, όπως λένε οι αρχές. Mm-hmm. Και ανάγκασε λοιπόν το παιδί να μείνει ένα βράδυ σε μια καλύβα και μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το παιδί να μένει εκτεθειμένο στον κάθε κίνδυνο έξω μέσα σε ένα δάσος. Γιατί είπε ο ίδιος ότι φοβήθηκε να πάει οπουδήποτε αλλού σε κάποιο ξενοδοχείο μέσα στην πόλη, γιατί ήξερε ότι είχε σημάνει το Amber Alert και φοβήθηκε ότι θα τον αναγνωρίσει. Είχε καταλάβει δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία της αναζήτησης που είχε ξεκινήσει. Τι άλλο είπε στους αστυνομικούς, γιατί έκανε ό,τι έκανε, γιατί έφτασε σε αυτήν την αρπαγή. Το κοριτσάκι λοιπόν είπε ότι ήθελε να είναι μόνο μαζί του και τίποτα άλλο. Καταλαβαίνεις τώρα και εσύ ότι ένα 13χρονο παιδί στην εφηβεία πραγματικά έχει το ακαταλόγιστο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να του ρίξει κάποιες ευθύνες. Αντιθέτως όμως ο 23χρονος, 10 χρόνια μεγαλύτερος και υποτίθεται πιο όριμος, τους είπε ότι και αυτός ήθελε απλώς να είναι μαζί της. Αρνήθηκε να πει πού θα πήγαιναν μετά. Ο ίδιος λέει ότι θα επέστρεφαν πάλι εδώ στην Αθήνα όπου μένει και η μητέρα του ίδιου του 23χρονου, αλλά οι αρχές δεν μπορούν να είναι σίγουρες. Μπορεί και να έφευγαν από τη χώρα, δεν μπορούν να το ξέρουν αυτό. Και μάλιστα ρίχνει κάποιο βάρος στην 13χρονη, γιατί λέει ότι εγώ ήθελα από την αρχή να παραδοθώ, αλλά δεν μ' άφηνε. Δεν το πιστεύουν οι αστυνομικοί, γιατί την πρώτη φορά. Όταν... Σε λίγο θα μας πει το παρέσυρε και το παιδάκι. Ακριβώς, γιατί την πρώτη φορά όταν πήγαν για να τους βρουν και τους δύο, το εγκατέλειψε το παιδί το 13χρονο και έφυγε για να μην πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Και μάλιστα οι αστυνομικοί μου έλεγαν ότι και τη δεύτερη φορά που τον έπεισε ο πρώην εργοδότης του να παραδοθεί, έμεινε μεν εκεί, αλλά ήταν πολύ φοβισμένος. Φοβήθηκαν οι αρχές ότι θα τον έχανε και για δεύτερη φορά ότι θα έφευγε. Καλά, τώρα είναι φοβισμένος, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει καν όλη αυτή η διαδικασία. Τι άλλο γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο, για τον δράστη? Είναι λοιπόν ένας νεαρός ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν και είχε κατηγορηθεί για ποσότητα ναρκωτικών. Είχε στην κατοχή του μια μικροποσότητα χασίς. Είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε συλληφθεί γιατί είχε μπει παράνομα, είχε απελαθεί. Ωστόσο όμως κατάφερε πολύ γρήγορα και πάλι ήρθε στην Αθήνα και στη συνέχεια πήγε στην Καβάλα όπου εργαζόταν σε αυτό το ποιμνιοστάσιο. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη ο ίδιος την κατάθεσή του και τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Κατηγορείται παρά το γεγονός ότι η κοπέλα, η 13χρονη, έφυγε με τη θέλησή της όπως η ίδια λέει. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου και είναι βαρύτατη αυτή η κατηγορία. Μάλιστα, μένει να